Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε όλο τον ορεικτό πλούτο που υπάρχει κάτω στον Αιγαίο, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, πρώτον θα είχαμε λύσει το οικονομικό πρόβλημα και δεύτερον οι εταιρείες, οι μεγάλοι όμιλοι, Motor Oil, τα ΕΛΠΕ, ο κύριος Λάτσης, δεν θα είχαν όλο αυτό το πεδίο, φαντάζομαι, ελεύθερο. Έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα της πετρελαϊκής επάρκειας. Αυτό γινόταν από την εποχή του 1965 και μετά. Όταν η Ελλάδα προσπάθησε με τα δικά της δηληστήρια, τα 2, 3, 4 μεγάλα δηληστήρια προσπάθησε να φτιάξει. Δυστυχώς τότε η κυβέρνηση Παπαδοπούλου προσπάθησε να τα φτιάξει. Τι να κάνω εγώ τώρα? Την αλήθεια λέω. Επιδίωξε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, επαναστατική κυβέρνηση, δικτακτορική, πραξικοπηματική, πέντε όπως θέλετε, να φτιάξει 4 μεγάλα δηληστήρια στη χώρα. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η ιστορία. Την Πετρόλα με τον Λάτσι, τι το έδωσε στον Ωνάση, ο Ωνάσης πήρε πίσω και είπε δεν τη θέλω. Την έδωσε στον, σε δύο άλλους μεγάλους τότε επιχειρηματίες και προσπάθησε να φτιάξει δηληστήρια στην Ελλάδα. Αντέδρασαν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και βρεθήκαμε στη δίνη ενός κυκλώνα. Πέσαμε στο 1973 με την πετρελαϊκή κρίση και έγινε της κακομοίρας. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει πετρελαϊκή επάρκεια. Αλλά με τέτοια μειοδοτική πολιτική πώς θα αποκτήσει πετρελαϊκή επάρκεια η Ελλάδα? Όταν σας έστειλα και μια φωτογραφία, μέσα σε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι για τον επικισμό και τη βίζα ενός έτους, περιλαμβάνεται και το maize. Το maize αγγλικά είναι το Καστελόριζο. Είναι και το Καστελόριζο λοιπόν μέσα. Το maize. Έτσι λέγεται αγγλικά σε διεθνή ορολογία. Άρα λοιπόν όλη η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου είναι περιβλημένη από ένα μανδύα απαγόρευσης. Μη σκάψτε εκεί, μη ψάξτε εδώ. Οι Τούρκοι έχουν έρθει ως δαβατζίδες με τα ελαφρεμπορικά, τα οποία μπαίνουν μέσα και κάνουν οκεανογραφικές και σεισμογραφικές έρευνες. Η Κύπρος δεν συνενεί στην ιστορία της εθνικής ομοψυχίας και της ομογένειας, διότι έχει καταργηθεί το τόξο, το επιθετικό για μένα τόξο της Ελληνοκυπριακής Συμφωνίας. Δεν εφαρμόζεται τίποτα και η Ελλάδα μπουκάλα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μεγάλοι ηγέτες. Και αν υπάρχουν μεγάλοι ηγέτες, δεν κυβερνούν τη χώρα. Δεν έχουμε πετρελαϊκή επάρκεια. Ο Στέφανος Χίος έθιξε ένα πάρα πολύ σοβαρό ιστορικό γεγονός που κάποτε θα πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθειά του. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ανετράπη από τους Αμερικανούς εξαιτίας της πρόθεσης που είχε να αποκτήσει πετρελαϊκή επάρκεια η Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα που λένε για αιτίες και αφορμές είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Σας θυμίζω το Σοφιανόπουλο, έναν Έλληνα με έψιλον κεφαλαίο, που είχε ανακαλύψει στο κερί της Ζακύνθου πετρέλαιο και η κυβέρνηση τότε, Νέα Δημοκρατία, αν θυμάμαι ήτανε, το έχει τσιμεντώσει. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ανετράπη από τους Αμερικανούς εξαιτίας της πρόθεσης που είχε να γίνει ο Έλληνας αυτάρχης της τσέπης του. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να περνάει η ώρα. Δυστυχώς δεν είναι ότι εμείς εδώ πέρα καθόμαστε να εξάρουμε τα αγαθά οποιασδήποτε πραξικοπηματικής ή στρατιωτικού πραξικοπηματικού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό η Ιωαννίδη τροφοδοτήθηκε. Μα καλό έχει δίκιο, μην δίνουμε σε αυτά τα λεπτά. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Δεν χάνουμε χρόνο. Πρέπει οι σημαντικά πράγματα να έχουν το λεπτό. Ωραία, σήμερα λοιπόν, σήμερα το ερώτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον Έλληνα, ο οποίος πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν έχει να πάρει γάλα στο παιδί του. Γιατί δεν αξιοποιούμε λοιπόν όλα αυτά τα κοιτάσματα, όλες αυτές τις πηγές που έχουμε, όλα αυτά τα μύθητα, τις αμύθιτες ποσότητες φυσικού αερίου, πετρελαίου. Μια κυβέρνηση να τα αξιοποιήσουμε, κύριε Καψαμπέλη. Εδώ είναι το θέμα. Με ποια κυβέρνηση? Με τους μειοδότες? Με τους ρουφιάνους, τους πιούνους? Αυτούς που ετοιμάζουν δίθεν τούνελ ανθρωπιστικής βοήθειας με τον Μακρόν? Ο Μακρόν είναι μεγάλος. Η Γαλλία είναι μεγάλη στρατιωτική και ναυτική δύναμη.
Εμείς τι πάμε να κάνουμε, να βγάλουμε τα μάτια μας στο Ισραήλ? Ή θα κερδίσουμε από αυτή την ιστορία βοηθώντας? Δεν με νοιάζει αν είναι το Ισραήλ. Οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής. Τι κερδίζει η Ελλάδα συνεισφέροντας στρατεύματα 6 ναυτικές βάσεις στην Ελλάδα? 6 ναυτικές βάσεις οι οποίες τροφοδοτούν πολεμικά, στρατιωτικά, μεταγωγικά τον πόλεμο που κάνουν στη Μέση Ανατολή. Σκοτώνονται από εδώ και από εκεί. Εμείς τη δουλειά έχουμε. Αν έχουμε δουλειά, να βγούμε να μας το πούν ξεκάθαρα ότι κερδίζουμε από αυτή την ιστορία πραγματικά. Να τους βοηθήσουμε. Οποιοιδήποτε είναι αυτοί. Εγώ συμμαχώ και με το διάλογο, αρκεί πατήδα μου πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Το αίτημα είναι άλλο. Οι συμμαχίες του διαόλου που γίνονται εκεί κάτω. Με την Ελλάδα ουραγό στις εξελίξεις. Μάλιστα. Μας βοηθούν ή μας υποβαθμίζουν. Μας στέλνουν στο διάολο, για να το πω απλά, ή μας βοηθάνε στο ερωματικό πεδίο. Κρίσιμο το ερώτημα. Κρίσιμο. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω προσαρτήσεις της Ουρόπας. Την ίδια ώρα ο Ερντογάν έχει ξεσαλώσει. Λέω ότι η Θεσσαλονίκη είναι τουρκική. Λοιπόν, ποιος θα του κόψει τον αέρα? Και μας έχουνε πρίξει, θα έρθουνε νύχτα και θα έρθουνε μέρα. Ο Άρης Πίνος είπε για την περίπτωση Σοφιανόπουλου, θύμισε πολύ σωστά ο Άρης Πίνος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σοφιανόπουλου είναι μια τεράστια υπόθεση. Μια τεράστια. Εδώ, ο Άρης Πίνος, βλέπουμε λοιπόν Ζάκυνθος, εκεί και Ρίζα Κύνθου, όπου άιμνηθος ο Σοφιανόπουλος και μάλιστα παιδιά, άμα μεγαλώσουμε λίγο όσα μπορούμε να μεγαλώσουμε, ποιοι είναι μαζί του, είναι ο Γιώργος Τράγκας, ο Σπύρος Καλατζαφέρης, ο Γιώργος Σπύρος Καλατζαφέρης είναι. Ο Γιώργος πρέπει να είναι. Ο Γιώργος πρέπει να είναι εκεί. Είναι ένα δημοσίευμα του 1972-81, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Από την εφημερίδα Τα Νέα, να το πούμε, την Ελευθεροτυπία είχαν κάνει όλες οι μεγάλες εφημερίδες τότε. Είναι ο Γιώργος ο Καλατζαφέρης, ο Γιώργος ο Τράγκας και ο Μακαρίτης Σοφιανόπουλος δεξιά. Και επειδή έχω ασχοληθεί και ο κύριος Πίνος έχει ασχοληθεί, τότε ο κύριος Σοφιανόπουλος συνελήφθη από την κυβέρνηση Καραμαλή και πήγε φυλακή. Πήγε φυλακή. Κλείσανε φυλακή έναν ευπατρίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος πάλι είναι ο πρώην ήταν ο πρώην ιδιοκτήτης της Χροπή, της μεγάλης εταιρείας με τα χρώματα και χημικός στην ως επαγγελματίας, παντρεμένος με την πολύ γνωστή ηθοποιό, την κυρία αξιότιμη και αξιοσέβαστη Τζένι Ρουσέα, τεράστια φυσιογνωμία και αυτή του ελληνικού κινηματογράφου, και έχουν μια κόρη. Ο Σοφιανόπουλος προσπάθησε στο κερί να κάνει δικές του, γιατί και τώρα να πάτε στο κερί αναβλύζει πετρέλαιο. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει εξορίξεις πετρελαίου και ο Καραμαλής, ο γέρος Καραμαλής, τον συνέλαβε και τον έκλεισε φυλακή. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο κ. Σπύρος, τα είπε νωρίτερα. Θα μας τα πει, γιατί από ό,τι ξέρω, Άρη, αν κάνω λάθος, παρήγαγε και όπλα, έχετε το αλμπόν ο αείμνηστος Σοφιανόπουλος. Αλλά εδώ τώρα, με βάση αυτά που λέτε και οι δύο, υπάρχει και ένα θέμα άλλου ελλείμματος στην ενημέρωση. Γιατί επί δεκαετίες, και μπορούμε βλέπουμε να ξαναδούμε, παιδιά, εδώ τη φωτογραφία με δύο βετεράνους. Ο Γιώργος ο Τράγκας ο Μακαρίτης και ο Γιώργος ο Καλατζαφέρης. Όλα αυτά δεν τα ξέραμε, δεν τα ήξερε ο κόσμος. Δεν ενημερωνόταν ο κόσμος. Δεν γράφονταν όλα τα στοιχεία τα οποία είναι πολύ πρώιμα σε εισαγωγικά, αλλά αναφέρομαι στις δεκαετίες που περάσανε, Στεφάνε Κύριο. Δεν τα ξέρετε. Είναι άνθρωποι το μόνο που ξέρετε. Στο Σμάι, το πήγαινε στα φαρμακόγια να κάνουν τα πρώιμα. Να κάνουν ό,τι κάνουν και οι γυναίκες να φοράνε ένα μήνυμα μέχρι τον αφαλό. Αυτό ενδιαφέρει τον νέο κόσμο και οι συζητήσεις καθημερινές. Μεγάλε το iPhone 15 και το iPhone 14 και το iPhone 13. Να πάτε στο διάλογο και εσείς και τα άλλα.